καλέ, γεια σας! Παρασκευή. Παρασκευή! Κορίτσια. Ηρωιδές σήμερα είσαι. Είμαι άγρια, έχω άγριες διαθέσεις. Από πάνω με τριχάτο, έτσι. Νιάου. Έχω άγριες διαθέσεις για το Σαββατοκύριακο αυτό που ξεκινάει, το οποίο θα είναι πάρα πολύ ταμπέλες. Θες να δεις τι φοράει. Ναι, από κάτω, έτσι αυτό. Μην το αποδομήσεις, εσύ δεν μιλάς, εσύ είσαι σεξι. Εμείς τα κάνουμε αυτά. Εσύ είσαι σεξι. Δεν μπορώ, θέλω να το κάνω, να το κάνω. Εντάξει, δεν παίζει. Γιατί χάρηκες τώρα να μας πεις, γιατί χάρηκες. Γιατί ετοιμάζομαι να φύγω, αγάπη μου, πάω διακοπές ετοιμάζομαι. Κάποιοι άλλοι, να, εμείς έχουμε και μια εβδομάδα τουλάχιστον παραπάνω. Κάποιοι άλλοι κορίτσια έχουν φύγει τώρα, αρωνάνουν, πάνε από τώρα οι διακοπές. Τελειώσαν τις εκπομπές τους. Αναφέρομαι στο πρωινό του Αντένα, που όπως σήμερα επισήμως βρίσκει. Αριστερά, σκορδά, από εδώ. Από εδώ. Ναι. Δεν πάει άλλο, έχει το τραπέζι. Πρέπει να καθαρίσω την Αλέξα. Λέω λοιπόν ότι ο Γιώργος Λιάγκας και η Φέση Κορδά αποχαιρέτησαν το. Τι έπαθε η Λίτσα. Τι, έβγαλε κρυθαράκι, κάτι. Τι έπαθε. Κάτι έχει το μάτι. Κλαίει καλέ. Α, καλέ. Δεν το βλέπω. Παιδιά τρόμαξε έτσι όπως κλάμα είναι η φωτογραφία. Έκλαψαν κι άλλοι στο πρωινό. Μόνο η Λίτσα πατέρα. Πάμε να το δούμε. Φινάλε στο πρωινό του Αντένα για το καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι, με συγκίνηση και ευχαριστίες. Θα μείνει, γιατί το ήθος της, η παιδεία της, το κύρος της, ο τρόπος που φέρεται, είναι μοναδικός. Και δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στο δικό μας χώρο και δεν είναι τυχαίο που είναι τόσα χρόνια στην ίδια θέση και την κρατάνε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που όλα αυτά τα χρόνια μας έχετε δείξει πραγματικά εμπιστοσύνη και αγάπη και κάνουμε και εμείς ό,τι καλύτερο για να την ανταποδώσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θέλω τέλος να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου και συμπαρουσιάστριά μου, τη Φέη Δισκορδά. Και είμαι πολύ τυχερός ότι εκτός από την καλύτερη παρουσιάστρια που έχω δίπλα μου στην Ελλάδα, έχω δίπλα μου και την καλύτερη σύζυγο και κυρίως την καλύτερη μάνα που θα μπορούσα να έχω. Πριν από αυτά, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ο Γιώργος Λιάγκας έλεγε καλό καλοκαίρι και ραντεβού την επόμενη σεζόν. Μετά από 186 εκπομπές, φτάνουμε, ναι, αλήθεια, είναι 186 εκπομπές, παιδιά. Είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Και για όλους όσοι δεν το καταλάβατε, ο Γιώργος Λιάγκας φρόντισε να το επαναλάβει. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Το έχω ξαναπεί ότι από τη μία αισθανόμαστε έτσι περίεργα, είμαστε λίγο λυπημένοι που τελειώνει όλο αυτό, αλλά από την άλλη είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί εσείς μας δώσετε το πρόκριμα να είμαστε ακόμα μια χρονιά μαζί σας, δηλαδή θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο Οκτώβριο. Αυτό το καλό. Επειδή δεν χωράνε δάκρυα, συγκινήσεις κτλ. Έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή, πολύ μεγάλο πάρτι σήμερα. 186η εκπομπή σήμερα, τελευταία για το Σωτήριο Νέτος 2013-2014. Παιδιά, η Φέη πού είναι? Η Φέη θα έρθει. Να τη Φέη, σεξι και όποιος αντέξει. Το μωρό ήταν delivery, δεν γέννησε. Να σου πω κάτι, τι ντύθηκε σήμερα? Πολύ μάλλον απλά. Τι γδύθηκε σήμερα? Όχι, τι γδύθηκα. Τι γδύθηκε σήμερα? Ένα καμισάκι και ένα τζίνσο. Από κάτω τι φοράς? Τζίνσο. Πούντο. Συγγνώμη, βγαίνουν οι τσέπες έξω. Βγαίνουν οι τσέπες έξω. Θα μας παρεξηγήσει ο κόσμος ότι δεν έχουμε λεφτά να αγοράσουμε κανονικά παντελόνια. Γεια σας. Δεν πειράζει. Όχι, ρε, εγώ δεν είμαι στάρ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Γιατί? Έχει όμως τις επιτυχίες του. Το είπε και η Λίτσα πατέρα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε χθες στα παρασκήνια. Την πέσανε. Δεν μου την πέσανε, αυτό και τα λοιπά. Και έκανα πλάκα. Εγώ τώρα θα βγάλω τη φωτογραφία με το κοντρό. Εσείς χοντρέως, κύριε Λιάγκα, μου λέγανε αυτά. Θέλω να πετάξω το κοινό να τον πάνε έτσι με τα χέρια. Και η πατέρα μου. Τελευταία χαρά να την πάρουν. Τι σου λέει?
Όχι. Α. Μου λέει μην τον αφήνει μόνο το καλοκαίρι, μην τον αφήνει μόνο. Για να το λέμε, όλοι κάτι ξέρουμε. Δεν είχαμε μόνο ζήλες, αλλά και νευράκια και αγαπούλες. Κάτσε να πω την άποψή μου, βρε παιδί. Να σου πω κάτι. Να πω λίγο την άποψή μου, να ολοκληρώσω, να βάλω μια. Συμπληρώνω, αγάπη. Τελεία. Και μετά να πει για τον Γιώργο, που σε όλα τα θέματα δεν το βάζει μέσα. Τι να κάνω. Άσε με λίγο τελευταία εκπομπή. Έλειπα 40 μέρες. Άσε με λίγο να πω μια πρόταση, να ολοκληρώσω. Θέλω να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα. Στη Φέη και στο Γιώργο που είναι. Άσε με να τελειώσω. Που είναι ακομπλεξάριστοι και σέβονται τη δουλειά των συνεργατών τους και. Μην ξεχνιόμαστε και οι μπηχτές κολλάνε παντού. Όπως τη Αργυρό στους καραμεροχαριτάτους. Αλλά η Αργυρό δεν έχει ανάγκη, έχει την αγάπη του κόσμου. Μετά τις λατρείες, τις αγάπες και τα λουλούδια, είχαμε και φιλοσοφία της ζωής. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στο Θεό που μας έχει δώσει αυτή την πατρίδα. Που ό,τι και να έχουμε, ο ήλιος, η θάλασσα, όλα αυτά δημιουργούν τέτοια ομορφιά. Τι είναι η ζωή, τι είναι ο άνθρωπος και ο μήνας έχει 9. Να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Άντε και καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση σε όλο το team του Αντένα. Κατερίνα μου, γιατί είσαι εδώ, ανησυχώ. Τι να σας πω, να σας πω ότι η Λίτσα Πατέρα έκτρεψε την παράσταση, παιδιά. Μία με τη φιλοσοφία της ζωής, την ζωή, τι είναι ο άνθρωπος εδώ, τα καράβια αρμενίζουν κτλ. Και για την οικονομική κρίση μίλησε τα πάντα. Και από την άλλη το δάκρυ και τις ευχαριστίες όλων των συνεργατών. Εντάξει, δεν δηλαδή, είναι περιμέναμε κακό, να δούμε το Λιάγκα και τη Φέη τι θα κάνει. Κατερίνα. Και με την πατέρα. Δεν είναι κακό ότι συγκινήθηκε ακούγοντας τα γλυκά και ζεστά λόγια της πιο βασικής συνεργάτης δράσης αυτή τη στιγμή. Και η Λίτσα δεν είναι μαθημένη να ακούει καλά λόγια από συνεργάτες και από παρουσιαστές, γιατί θα θυμάστε όλοι όλα αυτά τα χρόνια πόσο μαναφούκια συνδέουν παρουσιαστές που έρχονται και φεύγουν από το πρωινό με Λίτσα Πατέρα, έτσι. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που δεν. Δηλαδή δεν μπορεί όμως να είναι αμέτωχη από τα μαναφούκια, Λεωνόρα μου, όλο και κάτι θα γίνεται. Δεν μπορεί, αυτό είναι δούνε και λαβήν το αλυσβερίσι. Είτε αυτό πρόκειται για αγάπη, είτε για λουλούδι, είτε για κόντρα. Κοίτα, εγώ δεν είμαι μέσα στα πλατό. Στα πλατό που δεν είμαι μέσα δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Εντάξει, σίγουρα το μόνο που γνωρίζω είναι ότι την αγαπάνε πάρα πολύ. Όντως έχουν μεγάλη εκτίμηση και μεγάλη συμπάθεια, αλλά υπάρχουν και κόντρες. Εννοείται ότι πάντα υπάρχουν κόντρες σε ένα πλατό. Δεν μπορεί να είναι όλα μια ωραία ατμόσφαιρα. Πάντως, σήμερα πουρνό-πουρνό είχαμε και τις επαναλήψεις του Γιώργου Λιάγκα ότι τελειώνει το πρωινό. Είχαμε και τις ευχαριστίες του στο Γιάννη Λάτσιο αλλά και στην και στον Αντένα. Αλλά και την καυτή εμφάνιση της Φέης Κορδά. Δεν της έχει μείνει κιλό. Καυτό τζιν, τη βλέπετε εδώ πέρα, με τις ποδάρες της 2 μέτρα, το σορτσάκι, το καυτό της στο μπούστο που ο Λιάγκας την κοιτούσε καλά-καλά και της λέει πώς, εσύ δεν ντύθηκες, γδύθηκες. Έχει από τα ωραιότερα πόδια, την ελληνική τηλεόραση η Φέη, έτσι με το είναι πάρα πολύ όμορφη παρουσία. Δηλαδή όποιος βρεθεί και πει ότι δεν έχει ωραίο σώμα η Φέη είναι απλά κομπλεξικός, απλά. Και ζήλεψε. Και ζήλεψε ο Λιάγκας και μετά της είπε: είχα και εγώ επιτυχίες, Φέη μου, στο Voice. Να δεις τι γινόταν. Όλες οι γυναίκες με θέλανε. Τα γόνατα. Καλά, τι με καμαρώνει που έχει τέτοια γυναικάρα δίπλα που τη βλέπετε αγωνιστικά. Τα γόνατα είναι καλά. Επειδή τα κρίνει σε όλους ο Γιώργος Λιάγκας. Εγώ ξέρω από γόνατα τα οποία είναι λιγάκι δύσκολα. Έτσι, τα δικά μου είναι δύσκολα γόνατα με τους τετρακεφάλους από πάνω. Να πούμε ότι η Φέη έχει εξαιρετικά γόνατα. Άρα εντάξει ο Γιώργος Λιάγκας. Είναι ικανοποιημένο από εκεί. Εντάξει, επειδή είναι λίγο ευαίσθητο στο σημείο, γόνατα. Όταν έχεις μάθει να παίζεις με τέτοια γόνατα, όλα τα άλλα θα σου φαίνονται άσχημα. Λίγα. Αυτό εννοείται. Σωστά. Σωστά. Είναι στα πλαίσια, ξέρεις του. Έχουμε και άλλο πολύ ωραίο ρεπορτάζ τηλεοπτικό, το οποίο θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Αλλά εχθές είχαμε και το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού, που ήταν η φοβερή αυτή συναυλία με πρωταγωνιστές τους 4 κριτές του Voice, όπου έγινε ένας χαμός πραγματικά. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει πολύ ωραίο υλικό και πλάνα να σας δείξουμε, να σας πούμε ποια τραγούδια ακούστηκαν, ποιοι έδωσαν το παρόν. Έχουμε ετοιμάσει πολύ έτσι, υλικό γύρω από αυτό. Θα ξεκινήσουμε όμως με ένα βίντεο που έχει μέσα τα πάντα, για να πάρετε κι εσείς που δεν καταφέρετε να είστε εκεί, μία γεύση του τι έγινε εχθές στο ΆΚΑ. In the house, Γιώργος Λιάγκας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κι όσο οι μέρες περνούν, μοιάζει ψέμα. Στις σκιές σε ζητώ, σε ένα βλέμμα. Oh,
Σου λέω κοίτα με, μου λες δεν θέλω, μα πώς μπορεί. Αυτό είναι ένα θαύμα που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μου απόψε. Δυνατά να μας ακούσει όλη η Ελλάδα απόψε εδώ. Τι φωνάρες εσείς απόψε. Τώρα θέλω να γίνει λίγο χαμός, παρακαλώ, όλοι τα χέρια ψηλά. Όλοι τα χέρια ψηλά, όλοι. Θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι. Αφού έμαθα όλα μαζί σου να τα μοιράζομαι. Να σε νοιάζομαι και να σε πω ανάσα μου γη. Πάμε καρδούλα, καρδούλα, αγάπη, γεμάτο αγάπη. Γιατί παιδιά δεν ξέρω για σας, αλλά εμείς δεν έχουμε διεύθυνση. Δεν έχουμε κινητό. Εσείς βλέπω τι έχετε, χαμός γίνεται. Αχ, κινδυνεύω, δεν με μαζεύω. Και σου χορεύω και γεννέει η νύχτα και για σένα με ξοδεύω. Με κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις. Τι! Με κάνει κρύο στην Ελλάδα. Όσα δεν ένιωσες ποτέ. Άμα σε είχα κοντά μου, θα γέμιζε η αγκαλιά μου και θα χτυπούσε πιέντο να στελέω η καρδιά μου. Μάδες έχω κοίτα με πνίγομαι, σε μια κουταλιά μέσα πνίγομαι, σε λάθος αγάπες αφήνομαι και στον κόσμο μου ύστερα κλείνομαι. Μάδες έχω. Καλησπέρα. Ωραίο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δικό σας. Δικό σας είναι όμως το δώρο μας. Σήμερα είναι η μέρα όπου θα αναδείξουμε τον πιο γρήγορο της εβδομάδας, ο οποίος θα πάρει και αυτό το υπέροχο δώρο που τρέχει από την Τρίτη. Θα ξεκινήσω από τον ηθικό, το οποίο είναι από τον Νίκο Μόδας, Νίκο Στάκης της Θεσσαλονίκης, και να σας διευκρινίσω ότι τον ηθικό αυτό δεν είναι απαραίτητα ότι θα είναι το δικό σας. Εσείς αν κερδίσετε μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με τους σχεδιαστές και να παραγγείλετε έναν ηθικό πρώτον στα μέτρα σας και δεύτερον στο γούστο σας, αναλόγως με τις ανάγκες σας, τις απαιτήσεις σας, τις επιθυμίες σας και τα όνειρά σας. Γεια σας νηφικό! Το ίδιο γίνεται βέβαια και με τις βέρες που ούτως ή άλλως θα μπορέσετε να τις επιλέξετε σε νούμερο αλλά και σε υλικό. Θέλετε να είναι από χρυσό, θέλετε να είναι από λευκό χρυσό, θέλετε να είναι από ροζ χρυσό. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει μια βέρα. Κοκάλινη. Ωραία θα ήταν τρόπο. Το χρυσό είπαμε, το κοκάλινη γιατί. Γιατί μπορεί κάποιο να είναι λιγάκι πιο μπόχο. Oh. Τώρα.
Όχι, όχι, καναπέ θα τον αφήσω στο τέλος. Θα πάω βαλίτσα. Καλημέρα, μπόχα θα ήταν, όχι μπόχο. Βαλίτσα, θα πάρω από τον κόσμο του σπιτιού όλο το σετ. Θα βάλετε μέσα όλα σας τα πράγματα και θα πάτε στην Πρέβεζα. Στην Πρέβεζα, δεν θέλω να σας πω, στο Sessa Boutique Hotel and Spa. Θα μείνετε για 5 ημέρες σε φοβερή σουίτα όπου θα σας έρχονται οι σαμπάνιες και θα ρέουν. Και το πρωινό σας θα είναι δωρεάν και το γεύμα σας για το γαμήλιο ταξίδι. Και μόλις ξεμπερδέψετε και από το γαμήλιο ταξίδι, θα μου επιστρέψετε σε αυτό τον υπέροχο καναπέ, μαζί με αυτό το υπέροχο σαλονοτράπεζο. Πώς το είπα? Σαλονοτράπεζο το πες, αλλά είναι ωραίο. Καλό μου βγήκε. Ή μήπως είναι τραπεζολα... Όχι. Τραπεζοσάλωνο. Αυτό, ναι. Και θα αράξετε για το υπόλοιπο της ζωής σας. Γάμο δεν μου θέλατε? Εκεί θα μείνετε. 14-7-48. Σήμερα θέλω να σας πω ότι επίσης μπορείτε να διεκδικείτε το δώρο μας δυναμικά και γρήγορα, γιατί ο πιο γρήγορος της εβδομάδας θα το κερδίσει, που μπορεί να αναδειχθεί σήμερα. Δεν έχει σημασία πότε πήρατε τηλέφωνο, σημασία έχει να έχετε πάρει τηλέφωνο και να ξαναπάρετε, γιατί ο πιο γρήγορος χρόνος θα κάνει δικό του αυτό το υπέροχο δώρο. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο. Θα πάω στο δώρο μου άλλη μια φορά, γιατί σήμερα είναι μεγάλη μέρα για όλους εσάς που ετοιμάζεστε να παντρευτείτε ή σε όλους εσάς που θέλετε να βοηθήσετε ζευγάρι που ξέρετε ότι ετοιμάζεται να παντρευτεί, με το φοβερό αυτό γαμήλιο δώρο που έχει μέσα τα πάντα, πονηφικό, βέρες, βαλίτσες, τραπέζι, σαλόνι και γαμήλιο δώρο, πώς το λένε, ταξίδι. Βάλτε τα γρήγορα σας, 14-48, σε μία ώρα και κάτι κάποιος από όλους εσάς θα κερδίσει αυτό το υπέροχο δώρο και θα είναι ο πιο γρήγορος όλης της εβδομάδας. Βέβαια τώρα όλοι αμέσως θα κερδίσετε. Πολύ ωραίο θέμα. Θα δούμε τα παρασκήνια που διαδραματίστηκαν εχθές κατά τη διάρκεια της συναυλίας αγάπης. Θα δούμε όλα όσα έγιναν παρασκηνιακά. Θα δούμε δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όχι μόνο. Θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που κινητοποιηθήκατε απόψε, ήρθατε. Ενωμένοι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολύ σπουδαία πράγματα, αλλά το πιο ουσιαστικό από όλα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν με κρατάνε τα πόδια μου, έχω να σας πω. Στη μεγάλη συναυλία του ΟΑΚΑ, η ομάδα του Voice συναντήθηκε και πάλι, ενώ δεν έλειψαν τα πειράγματα για το φούξια σακάκι του Αντώνη Ρέμου. Το κουστούμάκι του Ρέμου τα σπάει όμως. Κοίταξε, σας πω κάτι. Είπα σήμερα να τη βγω στο Λιάκα για να ντυθώ λίγο πιο extreme. Εντάξει. Εγώ φόρεσα κάτι απλό κύριμα. Έβαλες κάτι πρόχειρο. Θα περάσουμε καλά εδώ σήμερα. Η βραδιά άνοιξε με τους 4 coaches πάνω στη σκηνή σε τρελά κέφια, ενώ έδωσαν την απάντησή τους για το Voice 2. Σας αρέσει, βλέπω το Voice. Δεν θα πούμε ραντεβού το χειμώνα, είναι δυνατόν. Θα δούμε, Μιχάλη, θα πούμε ραντεβού. Άμα πεις εσύ, φίλε, εγώ να ξέρεις είμαι μέσα. Όπα. Εσύ. Άμα πεις εσύ. Εντάξει, Δέσποινα είναι νικήτρια. Η Δέσποινα είναι νικήτρια, γιατί να... Παιδιά, αποκαλύπτει αυτό. Ήθελα να δω ποιος θα αποκαλυφθεί. Τελικά ποιος εγώ. Εγώ να σας πω κάτι, εγώ θέλω το παρέακι να είναι το ίδιο. Εγώ ξέρω ότι την διπλανή μου καρεκλά εκ δεξιών θα τη ζεσταίνεις πάλι εσύ, ρε φίλε, γιατί το λες. Δεν ακριβώς ζέσταμα, αλλά τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι μου ζεσταίνω και τη δική σου μαζί. Κάρθω σε δύο καρέκλες, Η Δέσποινα Βανδύ έκανε 3 εμφανίσεις, ενώ μίλησε για το άγχος που έχει πάνω στη σκηνή. Ήτανε μαγική βραδιά. Έχω ζήσει συναυλίες με τρομερές βραδιές, με πάρα πολύ κόσμο. Το αποψινό δεν ξέρω αν θα το ξαναζήσω. 50.000 κόσμος. Όταν βγήκα από το καμαρίνι για να έρθω backstage και αντίκρισα τον κόσμο αυτό, σοκαρίστηκα. Εγώ πάντα έχω άγχος. Είναι κάτι το οποίο 20 χρόνια τώρα, δηλαδή είναι το μόνο πράγμα που θα ήθελα λίγο έτσι να κλέψω από τον Αντώνη που είναι πιο χαλαρός έως πολύ και το ζηλεύω. Έχω πάρα πολύ άγχος πάντα. Όλο αυτό το άγχος φεύγει ως διαμαγείας με το που θα πατήσω στη σκηνή. Ο Αντώνης Ρέμος έκανε πλάκες στα παρασκήνια. Δεν μπορώ να περιγράψω, ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει γύρω μου. Τώρα βλέπω τον κόσμο. Έχουμε 1000 κακά σαν λαός. Αλλά έχουμε όμως και μερικά καλά που δεν τα βρίσκεις πουθενά. Εντάξει, εμείς είμαστε 4 τραγουδιστές. Εντάξει, με μια μικρή μεγάλη καριέρα ο καθένας τους. Ρέμος σε μορφή γεροκαντά. Θα το έχεις ξαναδεί. Και η κυρία Μάνδη. Ευχαριστούμε. Καλύτερος ο Ω! Ω! Oh. Να
καταφέρατε. Θα πούμε και αρχαία τραγωδία μαζί. Σε παρακαλώ. Το γεμίσατε το ΆΚΑ απόψε και νομίζω ότι είναι και για πάρα πολύ καλό λόγο. Εγώ το γέμισα, όχι. Εντάξει, κοιτάξτε. Κοίτα πώ φαίνονται οι χαρακτήρε. Εγώ είπα όλοι μα και αυτό λέει: εγώ το γέμισα. Εγώ το γέμισα εδώ πίσω. Με κόσμο. Όσο για το Μιχάλη Σταβέντο, δήλωσε πως βοηθάει την Ήβη στα μαθήματά της. Είπα ότι κατούρισα τα βραδιά μου, δεν το είπα. Το είπα και στο μικρόφωνο. Και όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν άγιο δώρο να δείχνει ο κόσμος ότι σ' αγαπάει και σ' αγαπάει για αυτό που κάνεις, για τη μουσική σου, για τη δράση σου. Είναι πάρα πολύ όμορφο συνέστημα αυτό. Η Ήβη, τώρα τι να πω, έχει κουραστεί πάρα πολύ με το διάβασμα, έχουν κρυφτεί τα μάτια της, αύριο τελειώνει τις εξετάσεις της και μετά θα πάει να αράξει. Πρέπει να ήταν πολύ ωραία βραδιά, δηλαδή. Και δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να νιώθει ένας καλλιτέχνης, παιδιά, βγαίνοντας και βλέποντας όλο αυτό το λαό. Δηλαδή, ξέρεις, μεγάλες συναυλίες, τα συγκροτήματα. Πρέπει να είναι πολύ ιδιαίτερη. Εγώ μπορώ να φανταστώ πώς νιώθει. Για πες, πώς. Πολύ, θα χαίρεται, θα αισθάνεται. Αχ, Παναγία μου, το μετά τι κάνει, είναι το θέμα. Εγώ θα ήθελα να μάθω. Εκεί δεν μπορώ να φανταστώ. Ο Θείος Λάτσιος. Ο Γιάννης Λάτσιος, όταν κάθεται και μιλάει με υπομονή και απαντά σε όλες τις ερωτήσεις που του θέτουν, Κατερίνα μου. Απαντάει. Οι δημοσιογράφοι, βεβαίως. Γιατί συνήθως λέει. Ο Γιάννης Λάτσιος, ακόμα και όταν δεν δίνει απαντήσεις, απαντάει. Ναι, αυτό. Συνήθως δεν δίνει απαντήσεις, αλλά απαντάει. Ειδικά τώρα. Ναι, ζεστάθηκα λίγο. Ειδικά τώρα που μάλιστα είναι και σε αναβρασμό λόγω των τηλεοπτικών εξελίξεων τα πράγματα. Mm. Τι λαβράκι βγάλαμε από Γιάννη Λάτσιο, αγαπητή μου Κατερίνα. Χθες λοιπόν στο ΆΚΑ μίλησε για όλα. Θα δείτε λοιπόν πώς φυρίζει αδιάφορα στο θέλω της Κατερίνας Γκαγκάκη να έρθει ο Νίκος Μουτσινάς στον Αντένα. Θα δείτε επίσης τη σπόντα του στον Θέμο, το καρφί του στον Θέμο Αναστασιάδη. Θα δείτε το θέλω του στο Ράδιο Αρβίλα να συνεχίσουν και άλλες πολλές αποκαλύψεις για τις τηλεοπτικές εξελίξεις στην ερχόμενη σεζόν. Φύγαμε, πάμε να το δούμε. Να σου πω κάτι, τι ντύθηκε σήμερα. Πολύ μάλλον, απλά. Τι γδύθηκε σήμερα. Όχι, τι γδύθηκα. Τι γδύθηκε σήμερα. Ένα μισάκι και ένα τζίνσο. Ναι, από κάτω τι φοράς. Τζίνσο. Πούντο. Συγγνώμη, βγαίνουν οι τσέπες έξω. Βγαίνουν οι τσέπες έξω. Θα μας παρεξηγήσει ο κόσμος ότι δεν έχουμε λεφτά να αγοράσουμε κανονικά παντελόνια. Του χρόνου θα δούμε αλλαγές το πρωινό, θα δούμε ενισχύσεις. Γιατί έχουμε διαβάσει κάποια σχόλια ότι δεν θα είναι η Λάουρα, θα είναι η Μερίση Νατσάκη. Μια ομάδα που πηγαίνει πάρα πολύ καλά, δεν έχει λόγους να την αλλάζεις. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που μπορούν να βελτιωθούν. Θα υπάρξουν συζητήσεις, πολλή δουλειά, προετοιμασία. Ακόμα δεν έχει τελειώσει η εκπομπή. Σου πω κάτι. Καλό είναι, έχουμε παραγνωριστεί εδώ στον Αντένα. Γιατί? Δεν είναι καλό να είμαστε και τόσο φίλοι με τους επικεφαλής. Κρατάμε τους τύπους. Την τελευταία μέρα του γιορτάζουμε. Θα τα πληρώσουμε κάποια στιγμή αυτά. Τα κολλητήρια. Έλα βρε σταμάτα. Τουλάχιστον να έχει περάσει καλά. Φαντάζομαι ότι έχει περάσει και χάλια και να μην έχει και γλέντι. Τουλάχιστον περνά καλά. Για την επόμενη χρονιά. Ναι, τι θα κάνει. Ετοιμάζω κάτι πολύ ωραίο με τον Γιάννη Λάτσιο. Τι? Μαζί. Στον Αντένα. Στον Αντένα. Εντάξει, εγώ σαν μαζί, ο κανάλι. Δυο σας ή ξεχωριστά. Θα είναι και ο Γιάννης Λάτσος. Και ο Γιάννης θα είναι. Θα κάνει το πρωινό ο Λάτσος του πρωινού. Θα είναι από πίσω. Πέρα του πρωινού. Α, πέρα του πρωινού. Το dancing. Όχι. Το voice kids. Όχι. Τι θα γίνει. Εντάξει, ρωτάω, πού να ξέρω εγώ το πρόγραμμα. Μεξικάνη και σειρά. Έχει το μαλλί, το έχει ο Λάτσος για μεξικάνη και σειρά. Παιδιά, τα πάμε όλα. Τι άλλο να πούμε τώρα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Πάμε παρακάτω τώρα. Το είπαμε και στην αρχή, το λέμε και τώρα. Ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία χρονιά για μας. Μια ιδιαίτερη χρονιά. Είχε πάρα πολύ δουλειά. Το γεγονός ότι το Ράιντερ Βίλα έγινε μία φορά την εβδομάδα ήταν κάτι που το θέλαμε και ξέραμε γιατί το θέλαμε και νομίζω ότι καταλάβατε γιατί το θέλαμε τελικά. 5 Ιουλίου θα πάτε στη βάπτιση του Ιού, του Ιού Αρναούτογλου. Δεν είναι 15 Ιουλίου. Αν πάω 15 Ιουλίου θα είμαι πολύ μόνος. Επειδή κάνετε ρεπορτάζ λοιπόν και αυτό να το βάλετε είναι 26, είναι Σάββατο. Θα πάω. Φέτος με τον Αντώνη Κανάκη. Γιατί πότε με είδατε. Ναι, είναι πολύ πιθανό να πάνε εδώ. Είναι αγαπημένο συνεργάτη και φίλο κυρίω. Θα συνεχίσετε τώρα, Διαρμή. Θα πρέπει να περισσότερες μέρες. Θα το ξανασκεφτόσετε να το κάνετε ίσως. Κοιτάξτε, και εγώ θα επιθυμούσα παραπάνω μέρες με δεδομένα τα αποτελέσματα που έχει. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να δούμε πόσο δύσκολη είναι αυτή η εκπομπή. Είναι συνεργάτη μα, τον ακούμε. Γιατί μου το κόψατε. Α, Λίτσα, πατέρα, κάτι δηλώσεις.
Ναι, Ελεονόρα, είμαστε εδώ στο Γιαμπανάκι. Καλημέρα, καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι στη Λίτσα. Πώς ήταν καλό καλοκαίρι, λέει τη Ελεονόρα σε εσάς. Καλό καλοκαίρι, εύχομαι και εγώ. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαστε. Ήταν πάρα πολύ καλή, εξαιρετική. Τα παιδιά είναι εξαιρετικά και τα λαντούχα και πάρα πολύ καλά παιδιά. Και περάσαμε ονειρικά, πάρα πολύ όμορφα. Και ελπίζουμε ότι και η επόμενη χρονιά θα είναι το ίδιο. Μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά, κυρία Πατέρα. Το πρωινό του Αντένα ήταν από τις καλύτερες χρονιές που έχετε περάσει μέχρι τώρα. Η καλύτερη. Η καλύτερη. Όταν ακούνε οι παρουσιαστές, γιατί εμείς έχουμε δουλέψει και μαζί και είναι πολύ ωραίο όλο αυτό. Καταρχήν, είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος ο κόσμος σας αγαπάει πάρα πολύ. Έχετε πάρα νιώσει πολύ. Ποτέ ότι οι άνθρωποι που έχουν βρεθεί στο πλευρό σας και έπρεπε να τους στηρίξετε γιατί ήταν στα πρώτα τους βήματα να αγνώρισε την εμπειρία σας? Όχι, δεν νομίζω ότι είναι έτσι ακριβώς, Γιώργο μου. Πιστεύω ότι ο κάθε ένας που του παραδίδουν μία εκπομπή έχει μεγάλη ευθύνη και κάνει ό,τι νομίζει και ό,τι μπορεί για να πάει καλά. Αυτό είναι. Πολλές φορές δεν έχουμε την ίδια γνώμη. Αλλά εμείς που δεν είμαστε οι κεντρικοί παρουσιαστές, πιστεύω ότι οφείλουμε να ακολουθούμε τις δικές τους απόψεις, γιατί εκείνοι θα κρυθούν στο τέλος. Δεν κρινόμαστε εμείς. Τα άστρα τι λένε, κύριε Πατέρα, για την επόμενη χρονιά? Για ποιο ζώδιο? Να είμαστε καλά, να είναι καλά η Ελλάδα. Τι ζώδιο είσαι? Γιατί για τα ψάρια έχει πει τα καλύτερα. Να είναι όλα καλά, να ευχηθούμε. Φέρνει δροχό. Συγγνώμη, θα συνεχίσετε όλη η ομάδα, κύριε Πατέρα, του χρόνου, ξέρετε κάτι? Δεν το ξέρω εγώ ακριβώς αυτό. Πιστεύω ότι γενικά έτσι θα είναι. Με το όνομα τη Μέρη Σινατσάκη, ότι ενδεχομένως να είναι. Παιδιά, δεν ξέρω τίποτε από αυτά. Γιατί φέγει το Γιώργο Τάστρα, τι λένε για την επόμενη χρονιά? Πιστεύω ότι θα είναι όλα πάρα πολύ καλά, γιατί είναι λιγάκι, πρε παιδιά, σας παρακαλώ, γιατί το αξίζουν. Πιστεύω ότι είναι και καλοί και το αξίζουν και πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Καλό καλοκαίρι! Καλό καλοκαίρι! Καλό καλοκαίρι με υγεία, κύριε Πατέρα. Ελεονόρα είναι από τα στελέχη του Αντένα που είναι πάρα πολλά χρόνια, κυρία Πατέρα. Καλά, εμένα τα λες. Στη Φέη και στο Γιώργο. Τα γνωρίζεις πολύ καλά. Να πούμε κάτι κι εμείς από εδώ που είμαστε, Ελεονόρα. Τα γνωρίζεις πολύ καλά. Τα καλύτερα μας ευχήθηκε και καλό καλοκαίρι να ξεπεραστεί. Μαζί και το σκυλάκι της έχω να σου πω. Αλλά σε αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να στο δείξω, Ελεονόρα. Είναι πολύ χαριτωμένο. Περιμένουμε λοιπόν και τους υπόλοιπους συντελεστές, οι οποίοι θα φύγουν σε λίγο, προκειμένου να μας πούν για αυτή την ωραία χρονιά που πέρασαν, για όλα αυτά και για του χρόνου βέβαια. Τι συζητήσεις γίνονται, αν θα είναι όλοι μαζί στην ομάδα, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν. Τέλεια. Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε. Παραμένεις εκεί, γιατί σιγά σιγά τώρα θα αναχωρούν και οι υπόλοιποι συντελεστές του πρωινού. Εμείς θα επιστρέψουμε στο βίντεο που βλέπαμε και πριν και διακόψαμε για να ακούσουμε ζωντανά τις δηλώσεις της Λίτσας Πατέρα. Είχαμε μείνει στο σημείο που ο Γιάννης Λάτσιος αναφερόταν στους Ράδιο Αρβίλα. Θα το πιάσουμε από εκείνο το σημείο, έτσι. Ωραία. Το είπαμε και στην αρχή, το λέμε και τώρα, ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία χρονιά για μας, μια ιδιαίτερη χρονιά. Είχε πάρα πολύ δουλειά. Το γεγονός ότι το Ράδιο Αρβίλα έγινε μία φορά την εβδομάδα ήταν κάτι που το θέλαμε και ξέραμε γιατί το θέλαμε και νομίζω ότι καταλάβατε γιατί το θέλαμε τελικά. 5 Ιουλίου θα πάτε στη βάπτιση του γιου, του Ιού Αρναούτογλου. Δεν είναι 15 Ιουλίου. Αν πάω 15 Ιουλίου θα είμαι πολύ μόνος. Επειδή κάνετε ρεπορτάζ λοιπόν και αυτό να το βάλετε, είναι 26, είναι Σάββατο. Θα πάω. Φέτος με τον Αντώνη Κανάκη. Γιατί πότε με είδατε? Ναι, είναι πολύ πιθανό να πάνε τότε. Είναι αγαπημένος συνεργάτης και φίλος κυρίως. Θα συνεχίσετε λοιπόν το Ράδιο Αρβίλα. Περισσότερες μέρες θα το ξανασκεφτώσετε να το κάνετε ίσως? Κοιτάξτε, και εγώ θα επιθυμούσα παραπάνω μέρες με δεδομένα τα αποτελέσματα που έχει. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δούμε πόσο δύσκολη είναι αυτή η εκπομπή. Είναι συνεργάτης μας, τον ακούμε. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι. Τώρα πιθανόν να είναι τελευταία εκπομπή, πιθανόν να είναι τελευταία χρονιά, πιθανόν να είναι τελευταία. Οπότε δεν ξέρει κανείς στη ζωή. Τι λες μωρέ τώρα? Ναι, λέμε ρε παιδί μου, κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει στη ζωή. Γι' αυτό μέσα από την καρδιά μας θέλουμε όλοι να σας πούμε πόσο πολύ σας αγαπάμε. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας βλέπει. Και από εκεί και πέρα, καλή τύχη σε όλους. Και ο Θέμος Αναστασιάδης στο τέλος της εκπομπής του ήταν λίγο ενηγματικός ο επίλογος. Προφανώς και μιλάμε και θα συνεχίσει. Εννοώ, αν συζητάτε. Εννοείται, αν θέλετε να εκμεύσετε σιγά σιγά όλο το πρόγραμμα, σας το λέω. Δεν θα σας το πω. Αν υπάρχει κάποια δήλωση του Θέμου ότι δεν θα είναι, είμαι εδώ να το συζητήσουμε. Πάντως δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έχουμε μια πάρα πολύ σταθερή σχέση, έχουμε και συμβατική σχέση και θα είμαστε μαζί. Κατερινά! Να σας πω ότι αυτή, όσο δηλαδή τι να πω, αυτή η τηλεόραση μας φέρνει πιο κοντά. Φέρνει ακόμα και ανθρώπους που είναι και σε κόντρα. Όπως ας πούμε Κατερίνα Γκαγκάκη, Νίκος Μουτσινάς, φάζονται δύο χρόνια.
την στολίζει από πάνω μέχρι κάτω στην TV. Μισό λεπτό, πού σφάζονται δύο χρόνια. Σφάζονται δύο χρόνια. Καλέ, δεν θυμάσαι. Δεν τη έχει πει τα χιλιάδες τα μύρια. Μουτσινάς πάρα πολύ. Τον άμμο της θαλάσσης τον έχω πει εγώ για τον Λιάγκα και ο Μουτσινάς για την Καγκάκη. Αλήθεια. Έτσι νομίζω. Και η Καγκάκη παρόλα αυτά λέει ότι θα ήθελε πάρα πολύ τον Μουτσινά στο ότι τον Αντένα. Αμέ, ότι τον θέλει πάρα πολύ, ότι τον θεωρεί ταλαντούχο και την ίδια ώρα διαφωνεί και με τον Γιάννη Λάτσιο. Που ο Γιάννης Λάτσιος, όπως σου είπα και πριν, και σφυρίζει αδιάφορα και δεν καίγεται και να τον δει και στον Αντένα. Ρε παιδιά, να σας... Ωραία, ακούσουμε τον Γιάννη Λάτσιο και μετά να σας πω. Την κυρία Γκαγκάκη, την Κατερίνα, εν πάση περιπτώσει. Κατερίνα, τη λέω στον ελληνικό της μιλάω. Να ακούσουμε λοιπόν την Κατερίνα και μετά θα σας πω. Γράφτηκαν κάποια δημοσιεύματα, υπήρξαν που λέει ότι θα αντικατασταθεί η Λάουρα με την Μέρη Σινατσάκη. Ξέρω ότι υπάρχει, δεν ξέρω τίποτα για καινούργια πρόσωπα, ξέρω όμως ότι υπάρχει συζήτηση για να προσθεθούν πρόσωπα, να μπουν και άλλες ενότητες και να προσθεθούν. Νομίζω, αν καταλαβαίνω καλά και αν μπορώ εγώ από τις εσωτερικές μου πληροφορίες, περιμένουν όλοι να τελειώσουν αύριο και από Δευτέρα να κάνουν συζητήσεις με τον κύριο Λάτσιο. Τι και πώς. Μην ξεχνάτε ότι πέρυσι η απόφαση πάρθηκε Ιούλιο και η ομάδα Αριστερά ετοιμάζεται Σεπτέμβριο. Τους τέσσερις κριτές που ακούμε, τους τέσσερις coaches που ακούμε τώρα στην συναυλία, θα τους ξανακούσουμε πάλι στο The Voice. Η πρόθεσή μας είναι ακριβώς αυτή και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αντίρρηση. Καταλαβαίνετε και πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι αυτό για ανθρώπους που δεν είναι η βασική τους δουλειά ήταν μια επίπονη διαδικασία. Δηλαδή με τον Αντώνη που μιλούσα, τα γυρίσματα που χρειάστηκε να κάνει. Συνεντεύξεις είναι πολλές οι ώρες. Συν το πρόγραμμά του, φτάνει κάποια στιγμή που όλοι λένε: από παιδιά, όχι άλλο. Επειδή το έχω κάνει και εγώ πολλές φορές, περνάει λίγο καιρό, ξεκουράζεσαι και όταν νομίζω ότι μετά από αυτό που δείχνει πόσο ο κόσμος αγάπησε το Voice, δεν συζητείτε. Θα δούμε του χρόνου. Όσο ξέρω, ναι, ο στόχος είναι να δούμε. Ξέρω ότι ήδη έχουν αρχίσει να ψάχνουν τους. Το Αφαμίλια αργεί πάρα πολύ. Ήδη αρχίσουν να ψάχνουν τους ανθρώπους που θα χορέψουν. Εντάξει, δεν έμεινε και πολλοί κόσμος. Μιας αποδεσμεύτηκε από τον Αλφα. Αν ερχόταν στον Αντένα. Και η βραδινή απόπειρα του Νίκου ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πετυχημένη. Θεωρώ ότι είναι από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους στην ελληνική τηλεόραση. Και σας ξαναλέω, επειδή δεν είναι τόσο πολύ και δεν είμαστε τόσα πολλά τα κανάλια και τόσα πολλά τα πρόσωπα, είναι καλό να βλέπεις γενναιόδωρα το ταλέντο που υπάρχει. Δεν είναι δικό σου, δικό μου αυτό. Είναι καλό μυαλό, καλός σε οτιδήποτε κάνει, έξυπνος, γρήγορος, χαρισματικός. Μακάρι να είναι μαζί μας. Τι είχε πάστε να σηκώσετε το τηλέφωνο, το πάρετε εν είδη επειδή γνωρίζεστε. Δεν νομίζω ότι θα βρείτε κανένα που να το πείτε αυτό. Καταρχήν εγώ το θεωρώ χαριτωμένο αυτό το πράγμα. Δηλαδή όταν μπαίνεις στη διαδικασία και εκτίθεσαι, στους μισούς αρέσει, άλλους μισούς δεν θα αρέσει. Τι θες, να μην σε πιάνουν επειδή τι, δουλεύεις ένα κανάλι. Είδατε λοιπόν ότι αγαπιούνται. Λεοντόκαρδοι στην τηλεόραση όλοι λοιπόν. Δεν είναι παιδιά, το ότι έχει δεχτεί κάποια σχόλια η Κατερίνα γιατί καταλαβαίνει και κατανοεί ότι και ο Μουτσινάς τη δουλειά του έκανε εκείνη τη στιγμή, δεν σημαίνει ότι θα μπουκώσει ή δεν θα αναγνωρίσει το ταλέντο του Μουτσινά. Είναι αντικειμενική. Και αυτό είναι καλό. Και μην ξεχνάτε και τη θέση που έχει η Κατερίνα, που τη επιβάλλει την αντικειμενική σχέση. Συγγνώμη, πέρσι η Λεωνόρα μου βέβαια δεν έλεγε τα καλύτερα. Είναι δεν ήταν πέρσι αντικειμενική, ήταν υποκειμενική. Όταν μιλάτε και οι δύο, Κατερίνα μου, δεν σας ακούω καθόλου. Δεν με ακούει η Κατερίνα από ναι, τότε ναι, μίλαγα και πρέπει να φωνάζω πιο δυνατά για να το. Γιατί είναι μακριά. Το ότι είναι σαν άνθρωπος όμως γενναιόδωρη επίσης και ότι είναι πολύ ευγενική. Δηλαδή δεν συνηθίζει να βιάζει και ανθρώπους, δεν την έχουμε ακούσει ποτέ να συμπεριφέρεται έτσι. Είναι πάντα πολύ προσεκτική στην έκφραση του λόγου της και είναι σαν άνθρωπος ευγενική. Είναι και λόγω της θέσης της, δηλαδή για φαντάσου κάποια στιγμή να μιλήσει άσχημα για κάποιον και να τον έχει στο κανάλι και να πρέπει να τον προωθήσει προς τα έξω. Δεν είναι εύκολο και είναι εξαιρετική και στο λόγο και στις απόψεις και μου αρέσουν οι άνθρωποι που ξέρουν ότι όταν βγαίνεις και εκτίθεσαι θα κριθείς. Δεν γίνεται να μην κριθείς. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που κρίνουν όλο τον κόσμο και όταν ακούσουν κάτι αρνητικό για αυτούς κατεβάζουν μούτρα. Αυτό πάλι δεν το έχω καταλάβει ποτέ μου. Κόμπλεξ. Ναι, εγώ δεν έχω καταλάβει άλλο που γίνεται. Με συγχωρείτε, θα πω τον πόνο μου. Ως τόσα χρόνια στον τύπο, κρίνουν 30 χρόνια πια. Λοιπόν, και ακόμα η σύνταξη. Αλλά ξέρετε, όταν τους γράφεις καλό, δεν παίρνει κανένας να σου πει ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή σου κουβέντα. Μόλις γράφεις κακό, ωραία. Διευθυντές, εκδότες, να παίρνουν μόνο εσένα. Ταρέστα. Και ξέρεις, το χειρότερο είναι αυτό, ότι δεν παίρνουν οι ίδιοι.
Βάζουν άλλους. Όχι, οι ίδιοι με παίρνανε εμένα πάντα και με παίρνουνε. Αλλά το φοβερό είναι ότι καλούνε μετά αμέσως όταν βλέπουν ότι πέφτουν σε τοίχο. Και ότι τους λες ότι εμένα με συγχωρείτε, το υπογράφω, αυτή είναι η άποψή μου. Μετά παίρνουν διευθυντές και εκδότες. Ότι θα σε κάνουν ντά. Για να το πάρει. Θα σε κάνουν ντά. Εμένα έχουν ζητήσει ακόμη και απόλυσή μου, δηλαδή. Γιατί τι είχες γράψει, καλέ. Είχα γράψει ένα κομψό κείμενο για τα βρίσκοντα. Γιατί ήδη μετά δεν κρύβεται το μετά. Μπα, γράφουν τι θέλουν. Καλοκαίρι είναι. Διακοπές θα πάμε, αγάπη μου. Και σε γάμο. Ωραιότατο σετ γάμου. Ε, καλό. Εδώ σ' αρέσει. Όχι, αγάπη μου, μία φορά θα το βάλω και θα είναι η φορά η φαρμακερή. Εσείς λοιπόν που θα το βάλετε όμως πιο σύντομα, δεν έχετε παρά να δείξετε... Το κεφάλι της κυρίας, δεν έχετε παρά να δείξετε το πόσο γρήγοροι μου είσαστε στο 14-7-48 για να διεκδικήσετε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται το γαμήλιο δώρο μας. Μην πέσει. Λοιπόν, νηφικό, είναι πολύ πλούσιο το δώρο μας. Νηφικό, ζευγάρι από βέρες, σετ από βαλίτσες, ωραιότατο σαλόνι με τραπέζι και με καναπέ και ένα φοβερό πενταήμερο ταξίδι στη μαγευτική Πρέβεζα. Για να πάτε να περάσετε φανταστικά όπως σας αξίζει και όπως σας αρμόζει σαν νιόπαντρο ζευγάρι. Θα μου πιείτε τη σαμπάνια σας, θα μου φάτε το πρωινό σας, θα μου φάτε το γεύμα σας. Θα μου κάνετε εκεί τα διάφορά σας και μετά μόλις επιστρέψετε θα ράξετε στο σαλόνι σας. Όλα αυτά δώρο από εμάς, από την εκπομπή μας. Αφού όμως το διεκδικήσετε στο 14-7-48, πληκτρολογώντας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται τον τριψήφιο αριθμό που θα ακούσετε στο μήνυμα που θα απαντήσει στην κλήση σας. Θα πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα επιστρέψουμε κι εμείς. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μέχρι τις 3 παρατέταρτο. Μία ώρα ακόμα κοντά σας. Και μετά. Και μετά. Ο καθένας στο δρόμο του. Για λίγο όμως. Το τετραπλό μας δώρο είναι εδώ και σας περιμένει. Είναι γαμήλιο και τετραπλό. Γι' αυτό βάλτε τα δυνατά σας, ο χρόνος τελειώνει. 14-7-48. Ο τριψήφιος αριθμός σας περιμένει να τον πληκτρολογήσετε για να το κάνετε γρήγορα για να δούμε ποιος θα το κερδίσει. Θέλω να σας πω επίσης ότι στη συνέχεια, επειδή το βλέπω πολύ από εσάς, έχετε αρχίσει και το προωθείτε και στα social media, η Freaky Fortune θα είναι σε λίγο κοντά μας, σε πολύ λίγο, και θα τα πούμε μαζί τους. Μισό λεπτό, μου επιτρέπεις. Την κόρη. Μισό λεπτό. Ναι, γιατί τώρα δεν ξέρω. Δεν θα το πω. Ναι, να σου πω, είναι η Freaky Fortune εδώ, θα βγουν. Βάλε την Ειρήνη να το δει, γιατί είμαι στον αέρα. Γιατί δεν την έφερε την Ειρήνη. Γιατί δεν μου το είχατε πει, θα την έφερνε εδώ, θα ήταν τώρα. Και λοιπόν, θα άρχιζε τα τίτσι μου, είχα τον Ντούγκι. Ντούγκι, μου είναι το Ντούγκι, λάθος το έλεγα, τον Ντούγκι. Κάτσε να δούμε τώρα ποιος από τις δύο θα κάνει Ντούγκι. Θα κάνει Ντούγκι Μέρη Σινατσάκη στο πρωινό, θα κάνει Ντούγκι η Λάουρα Νάργιες στο πρωινό. Γιατί η Λάουρα μέχρι στιγμής ήταν εκείνη που αποτελούσε μέλος ομάδας του πρωινού. Φήμες όμως θέλουν ότι η Μέρη Σινατσάκη, αφού έχει δεχτεί όμως πρόταση από το Μέγκα, να πηγαίνει τώρα στο πρωινό του Μέγκα. Θα δούμε τι συζητάνε τώρα και οι ίδιες. Τι λένε στις κάμερες όταν κάνουν αυτή την ερώτηση. Μέρη Σινατσάκη, Λάουρα Νάργιες. Χωράνε και οι δύο στο πρωινό του Αντένα. Ή θα φύγει η Λάουρα και θα έρθει η Μέρη σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Δεν ξέρω κάτι επίσημο. Δηλαδή, εμένα ακόμα αναμένεται να γίνει η συζήτηση με τον Αντένα όπου να είναι. Με πάρα πολύ σιγουριά μπορώ να δηλώσω ότι θα με δείτε στον Αντένα. Στον Αντένα, ούτως ή άλλως έχεις. Εντάξει, γιατί αυτήν την εβδομάδα άκουσα κι άλλα. Αλλά όχι. Ναι, αλλά όχι. Όχι, στο πρωινό. Θα παραμείνω στον Αντένα. Εμένα ο βασικός μου ρόλος στο πρωινό ήταν και είναι μέχρι στιγμής, τουλάχιστον μέχρι αύριο, το να κάνω τα link. Δεν είναι ο βασικός μου ρόλος το να είμαι στο πάνελ και ούτε είναι και ο στόχος μου να γίνω η επόμενη super wow σκληρή πανελίστρια, αν θες να το πούμε έτσι. Αν Σάσα στα μάτια δεν θα μπορούσε να γίνεις ποτέ δηλαδή. Γιατί Σάσα στα μάτια, είναι μόνη πανελίστρια. Στην εκπομπή σας. Στην εκπομπή μας. Όχι, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη δουλειά την κάνουν εξαιρετικά καλά. Εγώ δεν θα πω, δεν νομίζω ότι. Γιώργο, γιατί θα συνεργαζόσουμε ξανά. Ναι, φυσικά. Εννοείται ότι θα το ξανά έκανα.
Έχω μόνο καλές αναμνήσεις από εκείνο το μισό χρόνο που είχαμε συνεργαστεί. Με τη Σάσα, δεν είχατε στην αρχή τις καλύτερες σχέσεις. Στην αρχή, εντάξει, χρειαστήκαμε μια εβδομάδα, όντως μια εβδομάδα, για να βρούμε κάθε μία, λίγο η μία, τι ρόλο βαράει η άλλη. Έκανε φιλίες με τα παιδιά, πώς ήταν οι σχέσεις σας στην εκπομπή? Οι σχέσεις μας ήταν μια χαρά επαγγελματικές. Να στεναχωρηθείς, να σου πούνε αύριο ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά δεν συνεχίζεις του χρόνου. Συνεχίζει η Μέρη Σινατζάκη, στη σου και στα Πασαλού. Γιατί να στεναχωρηθώ? Δεν υπάρχει κανένας λόγος να στεναχωριέμαι. Υπάρχουν χειρότερα πράγματα. Πιστέψτε, δεν με ξέρω τι λέω. Όχι, δεν θα στεναχωρηθώ, νομίζω. Εντάξει, θα έχει ολοκληρωθεί απλά ένας πάρα πολύ όμορφος κύκλος. Νομίζω ήμουν λίγο ανέτοιμη να το κάνω το πρωινό, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη ζώνη, παρά το γεγονός ότι φαίνεται πάρα πολύ χαλαρή και εύκολη, δεν είναι. Και τώρα είμαι πολύ πιο έτοιμη να το αγαπήσω πιο πολύ και να κάνω πράγματα γι' αυτό, εάν συμβεί, γιατί δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω. Φήμες θέλουν τη Μέρη Σινατζάκη να έχει επανασυνδεθεί με τον Μύρωνα Στρατή. Τι απαντάει η ίδια? Καμία φήμη από όλες αυτές που λέτε δεν επιβεβαιώνει. Αφού σας είδανε στα ΜΑΤ που χαιρετηθήκατε και τα λοιπά και τα πούσατε και μιλήσατε, και υπήρξαν μετά φήμες για επανασύνδεση, ότι έχουν γίνει κινήσεις. Μα άμα σας λέω εγώ ότι τα πράγματα είναι όλα εντάξει και δεν υπάρχουν δράματα, δεν με πιστεύετε, δεν θα τον χαιρετούσα και θα με χαιρετούσε και εκείνος και την ξέραμε αυτή τη συνύπαρξη και ήμασταν έτοιμοι για αυτή και όλα πήγανε καλά. Δηλαδή έπρεπε να τον πάρει με τις πέτρες, μόλις τον έβλεπε. Εν τω μεταξύ, αν χαιρετηθεί ένα ζευγάρι το οποίο έχει αποφασίσει να χωρίσει, επανασυνδέεται. Πόσο δύσκολο όμως είναι. Επανασυνδέεται τέλος. Όταν πόσο είναι συνδεδεμένοι, ετοιμάζονται να χωρίσουν πάλι. Είναι το αντίθετο. Μα χωρίζεις. Λες, έχω χωρίσει. Έχω καλές σχέσεις. Όχι. Στην αρχή δεν έχεις καλές σχέσεις. Μετά τα ξαναβρίσκεις. Μα δεν τα ξαναβρίσκω, Χριστιανέ μου. Άλλη απορία. Αλλά αυτό η Λάουρα Λάουρας Νάργκες είχε στόχο ζωή στο link και όχι το πάνελ. Ναι, μετά το πάνελ Λατζού είναι το link Λατζού. Εντάξει, απλά διευκρινίζει το ρόλο της. Όχι, παιδιά, έριξε μεγάλη μπηχτή στη Σάσα στα μάτια. Δεν είναι τέτοιο παιδί. Δεν θέλω να γίνω η επόμενη σκληρή πανελατζού. Σωστά το λέω. Έτσι το είπε. Αλλά δεν είναι τέτοιο παιδί. Πανελατζού, εμένα μου αρέσει πιο πολύ. Δεν είναι δεύτερη σκέψη, παιδί, Λάουρα. Αλήθεια, και γιατί το είπε? Γιατί έτσι αυθόρμητα εκφράστηκε. Καμία σχέση, νομίζω. Δηλαδή η λέξη αυτή, η φράση μάλλον, δεν θέλω να γίνω η επόμενη σκληρή πανελίστρια, ήταν κάτι πολύ αθώο. Ρε παιδί μου, εννοώ. Και έτσι αθώα το είχε μες στο μυαλό τη. Ναι, εννοεί ότι εμένα δεν είναι βλέψεις μου να προχωρήσω σε αυτό που κάνω. Δηλαδή και να φύγω δεν τρέχει και τίποτα. Εμένα με φωνάξαν για να κάνω τα link. Έκανα τα link μου μέχρι εκεί. Αυτό ουσιαστικά. Δεν ξέρω, γιατί γενικώς ακούστηκε ότι στο πάνελ η Λάουρα δεν τα κατάφερε όλα αυτά, γι' αυτό. Παιδιά, και θα είναι και ένα κορίτσι το οποίο να ξέρετε. Θα μου πεις τώρα γιατί η Μέρη θα είναι. Έχει ένα μείον. Που για άλλους είναι μείον, για άλλους δεν είναι. Τηλεοπτικά εννοώ μείον. Σε σχέση με τους συνεργάτες της. Δεν χειρίζεται τη γλώσσα τόσο εύκολα. Χειρίζεται και το σώμα όμως. Παρά το γεγονός ότι έχει εξελιχθεί εξαιρετικά όλα αυτά τα χρόνια που είναι εδώ. Ενώ οι περισσότεροι που κάνουν τηλεόραση και είναι Έλληνες, τη χειρίζονται τη γλώσσα, μην το συζητείς, εξαιρετικά. Δηλαδή, έχουμε και παραδείγματα και στην ίδια εκπομπή, όπου η γλώσσα η καημένη, αν είχε δικηγόρο, θα τράβαγε μηνύσεις, δηλαδή. Έλεος. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Όχι, μη μας πεις, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω κιόλας. Επίσης, για τη Μέρη Σινατζάκη, που είναι ένας άνθρωπος πρώτης γραμμής, και εννοώ δηλαδή παρουσιαστής, και είναι μια κοπέλα, παρουσιάστρια, η οποία έχει πάρα πολλά φόντα. Μα πάρα πολλά φόντα. Το να τη βάλεις δίπλα στο ζευγάρι Σκορδάς Λιάγκας, Σκορδά Λιάγκα, συγγνώμη, τον πέρδεψα λίγο. Πόσο είναι, θα της δώσει πατήματα για εξέλιξη? Δηλαδή αυτή. Αλεξάνδρα, δεν είναι αυτό, ξέρεις ποιο είναι. Αν, ας πούμε, λες ότι η Λάουρα δεν μου κάνει φέτος γιατί ήταν πολύ soft. Η Μέρη θα αναλάβει, ας πούμε, να είναι συλλογικόρος της Σάσα στα μάτια, στα σχόλια. Γιατί, αν θυμάστε, η Μέρη πέρασε από το πρωινό του Μέγκα. Τι γελάει, ήταν. Μου στείλε ένα μήνυμα μια φίλη μου. Συγγνώμη. Τι λέει, τι λέει, πες μας. Λέει κάτι που μας αφορά. Λέει κάτι πολύ έξυπνο που θα το στείλω στο Θέμη και για το θέμα μας. Δεν αφορά στο θέμα μας. Αφορά σε άλλο δικό μας θέμα. Επίσης, η Λάουρα Νάργκες έκανε αυτό. Εγώ τη θυμάμαι το που ήταν φθινόπωρο και ήταν καλός ο καιρός. Και τώρα με το που άνοιξε, δεν τύχηκε η κοπελίτσα στα link.
Μια μονίμως, γι' αυτό είπα, δεν ήξερε το... καλά τη γλώσσα την ελληνική, αλλά ήξερε τη γλώσσα του σώματος. Τη μίλησε πολύ ωραία. Τα κάνει αυτά η Συνατσάκη. Όμως να σας πω κάτι, τα θέλουν. Τώρα που είπαν αυτό που έβρεχε κάτι για τον καιρό, είπατε μου ήρθε ένα τραγούδι που θέλω να τραγουδήσω. Όχι. Ένα βράδυ που βρέχε. Πού βρέχε μονότονα. Πώς σου ήρθε αυτό τώρα. Θεϊκό κομμάτι. Θέλω να μου το βρείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι το τραγούδι της ημέρας. Ο κύριος Μαρίς είναι μέλος της Ένωσης. Κότσιρας είναι. Ο Κότσιρας το τελευταίο, ένα πότε βράδυ που παιδί μου, αυτό είναι της εποχής του πατέρα μας. Εγώ από τον Κότσιρα το ξέρω, παππού, ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλας, δηλαδή, εγώ από τον Κότσιρα. Εγώ το έχω ακούσει από τον Κότσιρα μου. Αυτά κάνει νεολαία. Κύριε Μάλι, είστε μέλος Ένωσης Συντακτών. Αν είστε μέλος Ένωσης Συντακτών, θα έχετε να κάνετε μαζί μου αυτό που θέλω ζούμε. Τραγούδι, δηλαδή, δεν επιτρέπετε δημοσιογραφικά. Δεν το θυμάμαι όλο καλά τώρα και θέλω να μου το βρείτε, να μου το παίξετε. Πού βρήκε μονότονα. Από το Μαρούδα ή από τον Κότσιρα. Και έφυγες, αγάπη μου, κάτι τέτοια λέει μετά. Μαρούδα ή Γούναρης. Εγώ από τον Κότσιρα το έχω ακούσει. Καλά, θα μας δέρει, σταμάτα, μην μιλάς. Και το θέλω από τον Κότσιρα, παρακαλώ. Εγώ από το Μαρούδα. Και εγώ από το Γούναρη. Στο παρόν θα πάμε να ακούσουμε το Σπύρο σίγουρο βέβαια. Να τραγουδάει το ένα βράδυ που βρέχει. Όπως αφήντησε και πες τρεις μας. Να σε δω ή να σε αφήσω. Γιατί θέλω από Ελεονόρα. Δεν κατάλαβα. Όπα. Έλα, δικό σας. Αχ, έχουμε εκεί. Έλα, έχουμε ερμηνεία. Βρέχε μονότονα. Ευτυχώς δεν τραγουδάει, παιδιά. Είμαστε μόνο στη Ήρης αυτή. Έτσι παίζει τώρα, παίζει. Φτάσου. Έφυγες. Γυρίσε μας πρόμαυρο. Αγάπη μου. Θα σπάσω ποτήρια, σκάσω. Θα σπάσω. Σκίσε γράμματα. Ποιος σε πήρε. Ρίχτου. Ένα βράδυ που βρέχε. Μέχρι το ξημέρωμα. Έφυγες, αγάπη μου. Μου χαλάς το μακιγιάζ. Αγαπητός ο άκτιμος ήθελε μαχαίρωμα. Ένα βράδυ που βρέχε μέχρι το ξημέρωμα. Ένα βράδυ που βρέχε μέχρι το ξημέρωμα. Τέλος. Ήρθαν και από τους άλλους ορόφους. Θέλω να σας πω ότι ξέδωσα. Χαστούκι δεν έδωσες όμως. Τώρα η εκπομπή θα συνεχίσει κανονικά όπως φέρονται και στο κάτω παρτάλι στην κυρία με το κλουβί. Ναι. Μπορείτε να τα μαζέψετε αυτά από κάτω μετά. Ναι, ήταν η σκαλέτα μου. Τη γλιτώσατε και δεν έσπασα ποτήρι. Σπύρο, μπορείτε να συνεχίσετε το ρεπορτάζ σου. Ναι, θα το πω το ρεπορτάζ μου, μην πω τα άλλα, τέλος πάντων. Λοιπόν, εύχομαι να είναι καλά αυτός εκεί που έπρεπε να το ακούσω. Ο άτιμος με το μαχαίρωμα. Ναι. Παιδιά, αυτό το τραγούδι το είχα ντάγκλα πριν από 13-14 χρόνια. Πολύ ντάγκλα όμως, δηλαδή. Το άκουγα συνέχεια. Πέθαινα. Ήταν το αγαπημένο μου κομμάτι. Να είσαι καλά, παιδί μου. Λοιπόν, εγώ θα σας ξεχαρώσω τώρα. Μου λέει, μαμά μου, τι κάνεις, παιδί μου, είσαι καλά. Καλά είναι, μητέρα, μιλάκλωσα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εγώ για τηλεοπτικά θα σας πάω, θα σας πω. Επιμένεις εσύ. Και για τις τηλεοπτικές εξελίξεις και στο Μέγκα θα πάμε τώρα. Τι λέει η Ντορέτα Παπαδημητρίου για το πρωινό του Μέγκα. Λέει ότι δεν θα το κάνει και ότι για άλλα πράγματα συζητάει με το Μέγκα.
Εμείς αυτό που ξέρουμε ότι συζητάει για το Music School. Αν γίνει τελικά και το Music School. Λοιπόν, Γιώργος Καπουτζίδης, τι γίνεται με την Εθνική Ελλάδα στο σύριαλ που ετοιμάζει. Κάτια Δαβουλάκη, Κωνσταντίνα Μιχαήλ και Σμαράγδα Καρύδη είναι μερικά από τα ονόματα που έχουν παίξει. Αλλά θα δείτε και πρόσωπα που μας μιλάνε στην εκπομπή και έχουν απαντήσει σε ερωτήσεις του συνεργάτη μας του Μιχάλη Πλεμένου για το αν τι θα κάνουν την επόμενη χρονιά στην τηλεόραση. Να το δούμε. Η Ντορέτα Παπαδημητρίου θα είναι, όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις της, η νέα παρουσιάστρια του Music School, του παιδικού talent show που θα προβάλλεται από το Mega την επόμενη σεζόν. Έχω συζητήσει με το Mega, αλλά όχι για το πρωινό. Αλλά γιατί? Έχουμε συζητήσει για άλλα πράγματα, η αλήθεια είναι, που ακόμα βέβαια συζητήσεις γίνονται και κουβέντες, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει κανένα θέμα για το πρωινό, δεν θα είμαι στο πρωινό. Τι κουμπί θα σου άρεσε? Κάτι που να έχει σχέση με κάτι το οποίο με έναν τρόπο το γνωρίζω και το κατέχω. Τώρα δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα τι θα μπορούσε να είναι αυτό. Το μεγάλο νικητή του Your Face Sounds Familiar σκέφτονται να αξιοποιήσουν σε τηλεοπτική σειρά στον Αντένα. Ένα του Ρίγα είναι του Αλέξανδρου και τώρα μου είπαν ότι κάποιοι συζητάνε για τον Μπρούσκο και αυτά, δεν το ξέρω. Κάτι θα ακούσουμε πάντως από εβδομάδα, ξέρω. Έτσι γίνεται. Μετά το μεγάλο ντόρο υπάρχει ένας καταιγισμός. Αν πετύχει συνταγή, δεν αλλάζει τα υλικά, μας λέει με άλλα λόγια η Αργυρό Μπαρμπαρίγου, όταν τη ρωτήσαμε για το πρωινό. Χρόνου θα σας δούμε πάλι στο πρωινό. Φαντάζομαι πως ναι, παιδιά, έτσι, ναι. Έτσι. Γιώργος είπε ότι δεν αλλάζει το σχήμα. είναι από τις πιο καλές σας συνεργασίες. Ήταν η ωραιότερη συνεργασία που είχα ποτέ. Ήταν άψογη όλοι. Από πάνω από εσάς, μέχρι κάτω, μέχρι πίσω, μέχρι μπροστά, μέχρι παντού. Ήταν άψογα. Να σας ρωτήσω, υπόθηκε και μάλιστα γράφτηκε πολύ ότι η Λάουρα φεύγει. Ναι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε εσείς και ότι έρθει η Μέρη στην Ατσάκη. Παιδιά, δεν το έχω ακούσει, δεν ξέρω κάτι. Το Λαουράκι τα αγαπώ πολύ, τη Μέρη την αγαπώ πολύ, δεν έχω ακούσει όμως κάτι, δεν ξέρω. Ο Γιώργος Λιανός δεν γνωρίζει ακόμα τι θα κάνει του χρόνου και δεν αναφερόμαστε μόνο στο πρωινό, αφού το όνομά του μαζί με αυτό του Θέμη Γιωργαντά και τη Μέρη Σνατζάκη έχουν ακουστεί για την παρουσίαση του Splash, ένα σόου που οι παίκτες βραβεύονται για την καλύτερη βουτιά. Θα σε δούμε και του χρόνου στην εκπομπή. Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις, αλλά σε φιλικό επίπεδο. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Μακάρι να είναι. Για κάποιες... Δεν θα είναι όμως του χρόνου. Θα έρθει η Μέρη Σνατζάκη, τα ξέρεις αυτά. Όχι, δεν τα ξέρω, παιδιά. Τα backstage. Τα έχω καθόλου, παιδιά. Ούτε τα έχω ψάξει σε blog, δεν μπαίνω στη διαδικασία γιατί ξέρω ότι. Η τηλεόραση γενικά είναι ένας πολύ ευμετάβλητος τόπος, έτσι, ο οποίος μέχρι 31 Αυγούστου συνήθως δεν ξέρεις αν θα δουλέψεις καν. Η Δέσποινα Μοιραράκη στην πιο ωριμή φάση της και θέλει και μπορεί. Θα ήθελα, νομίζω ότι είμαι ωριμή να κάνω κάτι άλλο. Ό,τι έχει σχέση που να μπορώ να μιλάω, επειδή είμαι, δεν σταματάει το στόμα μου ποτέ και το κατέχω, λέει, το κατέχω. Έχω το ξέρει ο κόσμος, δεν είμαι μόνο για να πουλάω τα χαλιά. Καταρχάς είμαι, δεν θέλω να το πω, δεν είναι ωραίο να λέει ο άνθρωπος για τον εαυτό του, αλλά πιστεύω ότι είμαι μια αγαπητή γυναίκα. Η Κλέλια Πανταζή αποκαλύπτει τις συζητήσεις που έχει κάνει για το επόμενο τηλεοπτικό της βήμα. Είχαμε μιλήσει μετά το dancing, υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει, δεν ξέρω. Εσύ τι θα ήθελες να κάνεις? Εγώ λόγω αθλητικού παρελθόντος, ναι. Κάνα τηλεπαιχνίδι, ξέρεις, τίποτα περίεργο, έτσι, με wipe out, η φάση αυτή. Τι παρουσίες φαντάζομαι σε ενδιαφέρει σε κάτι άλλο? Όπως έχω ξαναπεί, έχω τελειώσει πάντιο μέσα μαζικής επικοινωνίας και πολιτισμού, οπότε συνάδελφοι μας, δημοσιογράφος κι εγώ. Άρα είναι ένας τομέας που με ενδιαφέρει. Με την Εθνική Ελλάδα θα ασχοληθούμε τώρα, όχι όμως αυτή του Καραγκούνη, αλλά αυτή του Καπουτζίδη. Έτσι λέγεται το σύριαλ που ετοιμάζει για το Μέγκα και ήδη το όνομα της Κάτια Ανδατουλάκη έχει ακουστεί για πρωταγωνιστικό ρόλο. Ενώ για την Κωνσταντίνα Μιχαήλ που έχει γραφτεί ότι θα είναι στο cast, διατηρούμε από το ρεπορτάζ που έχουμε τις επιφυλάξεις μας, αφού η ηθοποιός φλερτάρει και με τον Αντένα. Τι συνέχεια έχουμε τώρα πάνω σε όλο αυτό? Υπάρχει ένα ραντεβού το οποίο αποκαλύπτεται σήμερα από την Εσπρέσο. Λες για τον Πέτρο Κωστόπουλο και τον Γιάννη Λάτσιο, έτσι? Ήταν μια συνάντηση δεν που έγινε. Πέτρος Κωστόπουλος, Γιάννης Λάτσιο. Συναντήθηκαν σε ένα κοσμικό εστιατόριο των Βορείων Προαστίων προχθές το βράδυ. Εκεί λοιπόν οι δύο κουμπάροι τα είπανε και από το ρεπορτάζ τουλάχιστον της εφημερίδας Εσπρέσο φέρεται να συζητήσαν και το ενδεχόμενο μιας νέας τηλεοπτικής συνεργασίας. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η προηγούμενη συνεργασία ήταν επιτυχημένη με το βράδυ που έκανε ο Πέτρος Κωστόπουλος στον Αντένα. Δεδομένου ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος δεν θα συνεχίσει τη συνεργασία του αυτή με το Mega Channel. Το είπε και ο ίδιος, όχι μόνο στο πρωινό, αλλά νομίζω και στο βραδινό. Και από την άλλη υπάρχει και ένα ντόμινο εξελίξεων στον Αντένα που μπορεί ας πούμε, να μετατοπιστεί, να τα λέγει γραμμένο σε κάτι άλλο. Οπότε υπάρχει ένα κενό και μπορεί ο Πέτρος Κωστόπουλος εκεί
μέσα έτσι σε όλη αυτή την κατάσταση να το καλύψει και με πολύ επιτυχημένο τρόπο με την βραδινή του εκπομπή που θέλει κιόλας να κάνει εκείνος. Έτσι λοιπόν. Ναι, αλλά υπήρχε όμως το σενάριο ότι παρά το γεγονός ότι φεύγει από το πρωινό, δεν φεύγει από το Μέγκα. Του μιλάει με το Μέγκα για να. Κοίταξε, κάνει εγώ από το την πληροφόρηση που έχω, αλλά και χωρίς να θέλω να κλέψω ρεπορτάζ συναδέλφων, γιατί το TV Νέα και σήμερα αναφέρεται σε αυτό και λέει ότι δεν θα είναι ο Πέτρος Κωστόπουλος το βραδινό. Έχω ακριβώς και εγώ την ίδια πληροφόρηση. Δεν έχει κλείσει, νομίζω, οριστικά το κεφάλαιο ο Πέτρος Κωστόπουλος σε νέα συνεργασία με το Μέγκα σε ό,τι αφορά το βραδινό. Οπότε νομίζω ότι μία νέα συνεργασία με τον Αντένα δεν θα ήταν καθόλου άσχημα και για τους δύο, και για τον Πέτρο Κωστόπουλο και για τον Γιάννη Λάτσιο και φυσικά για τον Αντένα. Μάλιστα. Ωραία. Μακάρι. Πουκουά πάπουν και οι Γάλλοι. Τι κάνουμε τώρα, πάμε σε... Oui. Πάμε σε ένα τραγούδι. Παιδιά, αν ξανακούσω ακόμα μία φορά το Dernier Dance της Ινδυλά, δεν το αντέχω. Δηλαδή, ειλικρινά, θα κόψω τις φλέβες μου. Τόσο ωραίο τραγούδι και από τότε που το ανακαλύψαμε εδώ στην Ελλάδα, δεν γίνεται. Ο Ιδής έχει κι άλλα ωραία, πολύ πιο ωραία από αυτό η ίδια. Τι έγινε, αλλά μην σε αυτό. Το SOS είναι ένα από τα καινούργια της, του οποίου μάλιστα το βίντεο κλιπ έχει γυριστεί και στην Ελλάδα, στην Καλκίδα και στην Αθήνα. Θα στο δείξουν για να δεις πώς είναι οι επαγγελματίες, ε. Ναι. Αλόγζη, σιγά, την έχω πρωινό. Για να δούμε. Κάτι να το δούμε και θα σου πω. Σε μου πετύ τη ζωνέ, Ινδυλά. Μερσί. Την καλύτερη διαφήμιση στη χώρα μας έκανε η Γαλλίδα Star Ινδυλά μέσα από το νέο της βίντεο κλιπ του τραγουδιού SOS, τα γυρίσματα του οποίου έγιναν στη Χαλκίδα, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Μετά την εμφάνισή της στο The Voice που εμφανίστηκε μαζί με τον Μιχάλη από του Σταβέντο και τραγούδισε την επιτυχία που την έκανε γνωστή, η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τη μεγάλη της αγάπη που έχει για τη χώρα μας και το νέο της βίντεο κλιπ είναι η απόδειξη. Ένα μήνυμα σε ένα μπουκάλι ξεβράζει το κύμα και το βίντεο κλιπ ξεκινάει. Απέραντο γαλάζιο, θάλασσα, ήλιος, εικόνες που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο τις ομορφιές της χώρας μας. Στο βίντεο κλιπ που ήδη μετράει 2 εκατομμύρια χτυπήματα, βλέπουμε πλάνα από την όμορφη Χαλκίδα και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα στη γέφυρα. Αλλά διακρίνουμε και πλάνα από το κέντρο της Αθήνας και το σταθμό Βικτόρια. Η μελωδία του τραγουδιού σε συνδυασμό με τις μαγευτικές εικόνες από τη χώρα μας είχαν ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Τα γυρίσματα έγιναν πριν από ένα περίπου μήνα όταν η Ινδυλά βρέθηκε στη χώρα μας για τον ημιτελικό του The Voice. Πολύ ωραίο love story. Αχ, το performance πριν λιγάκι με δυσκόλεψε. Την έπιαζε μέση της. Τι έλεγα. Έχω ωραιότατο τετραπλό δώρο για το love story το δικό σας και εσείς έχετε 15 ολόκληρα λεπτά για να το διεκδικήσετε. Το νηφικό μας, τις βαλίτσες μας, τις βέρες μας, το καναπέ μας, το τραπέζι μας και το ταξίδι μας στην Πρέβεζα. Θα πάτε μου το παίξετε εκεί πέρα, ερωτευμένοι σύζυγοι εκεί, αγκαλιές, σαμπάνιες, πρωινά, γεύματα δωρεάν, όλα αυτά. Ένα υπέροχο δώρο, πολύ πλούσιο, πολύ γαμήλιο. Και βέβαια θέλει τον πιο γρήγορο για νικητή. Και θα είναι αυτός που θα πάρει στο 14-7-48, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα θα πληκτρολογήσει τον τριψήφιο αριθμό που θα ακούσει. Και έτσι γρήγορα θα καταφέρει να το κερδίσει. Γιατί το γοργόν και χάρη έχει. Και όταν γυρίσουμε, μην ξεχνάτε ότι θα υποδεχτούμε τους Freaky Fortune εδώ στο πλατό μας. Ha 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 ha!
Όχι, 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 όχι. Εγώ. Παιδιά, μην το κουράσουμε άλλο. Το καταλαβαίνω ότι οι παραγγελίες σας είναι πάρα πολλές, αλλά δεν μπορώ να σας τακτοποιήσω και να σας ικανοποιήσω και όλους. Ούτως ή άλλως θα έχουμε και τους Freaky Fortune, το καταλαβαίνω. Υπομονή μέχρι το πρώτο μου CD. Δηλαδή, λίγο χαλαρά. Δεν μπορώ να ξεδιπλώνω συνεχώς και ταυτόχρονα για παράλληλα όλα αυτά τα ταλέντα που έχω στη φωνή μου. Δωράκλα! Γαμήλια! Μαντάμ, συστηθείτε. Η νύφη. Υπέροχη. Μπορεί να είστε εσείς, με όποιον ηθικό θέλετε εσείς, με τον αγαπημένο σας. Και να σας πω και κάτι άλλο, και αν δεν σας κάτσει και ο αγαπημένος σας, δεν πειράζει καθόλου, εσείς θα πάρετε τις βαλιτσούλες σας, θα τις γεμίσετε, θα πάρετε και τις βέρες σας, θα πάρετε και το σαλονάκι σας, θα πάρετε και το τραπεζάκι σας, θα πάτε και στην Πρέβεζα και θα μου περάσετε φανταστικά. Με δωρεάν γεύμα, δωρεάν πρωινό, ωραία σαμπάνια στο δωμάτιο, στο Session Boutique Hotel and Spa. Αυτά. Να σας πω, μην πείτε ότι δεν σας το είπα, κοιτάξτε με, είμαι σοβαρή. 5 λεπτά. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. 14, 7, 48. Γεια σας. Έχεις άλλο αέρα από τη στιγμή που γύρισες στο βίντεο κλιπ και μετά, έτσι. Ναι. Να το ποιο βίντεο κλιπ γύρισε? Το ένα βράδυ που βρέχε. Αυτό ήταν live performance, δεν ήταν. Αυτό θα γίνει βίντεο κλιπ, το λέω. Θα γίνει βίντεο κλιπ αυτό. Εγώ είμαι για live. Εσύ είσαι για live. Ναι, εσύ είσαι για πολλά. Πού πάω? Εσύ είσαι για live, εγώ είμαι για make-up ξανά, γιατί έκλαιγα. Βασικά για γέλια είμαστε όλοι μαζί, αλλά τέλος πάντων. Προτού υποδεχτούμε τώρα για το δικό τους live, τους Freaky Fortune που είναι εδώ και μας περιμένουν, θέλω να πάμε να δούμε την Κονσίτα. Κονσίτα. Κόντρα. Η οποία ήρθε χθες εδώ στο Star και συναντήθηκε με την Τατιάνα Στεφανίδου. Δεν ξέρω αν αποκάλυψε το μεγάλο εγχείρημα που ετοιμάζει με Freaky Fortune και Άννα Βύση, αλλά αν δεν μας το πει η Κονσίτα, τώρα θα το πούμε εμείς σε λίγο. Οπότε απολαύστε την. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με το θρίαμβο αυτό στη Eurovision. Why not? Θα με συγχωρέσει, θα μιλάω λίγα ελληνικά, τα οποία έμαθα τώρα τελευταία για να έρθω στην Ελλάδα. Κάποια αγγλικά, θα με συγχωρέσετε. I love you. I love all of you. And you. Thank you. Θυμάμαι σε ηλικία 6-7 ετών στο σχολείο, to the school. Τα παιδιά με πείραζαν, με χλέβαζαν, με κοροϊδεύαν. Δεν προκαλούσα. Πήγαινα κανονικά με το φουστανάκι μου, τα κοτσιδάκια μου, λίγο ρούζ, μια σκιά, μια μάσκαρα. Και εκείνα συνέχισαν να με κοροϊδεύουν. Νευρίαζα. Νευρίαζα. Τους έλεγα, δεν θα μεγαλώσω. Θα βγάλω τη γόβα και θα σας πάρω στο κυνήγι, παλιόπαιδα. Το Wurst, που σημαίνει λουκάνικο στα γερμανικά. Πώς το επέλεξες? Το επέλεξα γιατί η αλήθεια ότι στη ζωή μου έχω φάει πολλά λουκάνικα. Και ψητά. Οπότε είναι μια συνήθεια που έκανα από μικρό παιδί και μου άρεσε. Το πρώτο μου ήρθε στο μυαλό ήταν αυτό. Όταν αποφάσισα να υιοθετήσω αυτό το look, το μακρύ μαλλί, το γυναικείο και το μουσί, το αντρικό συνδυασμός, σκέφτηκα ότι μόνο ένας μπορεί να υπάρχει στον κόσμο, όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο που θα μπορούσε να το επιμεληθεί. Ήταν ένας Ιταλός. Τον πήρα τηλέφωνο, δεν δέχτηκε να με αναλάβει. Και τότε στράφηκα στην Ελλάδα, που ήταν ο αμέσως επόμενος, ο number one θα έλεγα, και ακούει το όνομα Τρίφων Σαμαράς. Κονσίτα μου, σε λατρεύω, Ιωλό μου. Σ' αγαπώ, μία θεά είσαι αγάπη μου, σε λατρεύω, ένα είδωλο. Είναι αλήθεια ότι του Τρίφωνα πιάνουν τα χέρια του. Δηλαδή έτσι και δύο ωραίο μαλλί μακρύ, το χτενίζει και το κάνει μοναδικό. Μπράβο, ναι. Όσο τώρα για το μουσί, και έχει και αυτά τα υπέροχα χείλινα, το βλέπεις. Δεν χρειάζεται πιστολάκι για στέγνομα, σε φυσάει. Τώρα εδώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Κατάλαβες, έτοιμο πιστολάκι. Ιδωλό μου, σε λατρεύω. Δεν παρεξηγούμε. Αυτό έλειπε. Εσείς είστε ξεναγός, πραγματικά ξεναγός. Εντάξει, δεν είναι δουλειά μου αυτή. Εγώ σουβλάκια ψήνω. Απλά το λεωφορείο του πατρός μου. Ναι. Και επειδή τώρα έχει φύγει διακοπές,
με το έτερο νήμιση, γιατί είναι χωρισμένο μεγάλη ιστορία και να τα πιάνουμε αυτό μια μέρα στην εκπομπή σου. Δεν έρχεσαι τώρα στην εκπομπή να τα πούμε. Θα σα δουν στο εξωτερικό οι γονείς σας των τριών. Εσένα δεν πρέπει να ζουν. Τι είπε εμένα, πεστιού. Για μάζεψου. Περνάς από το κέντρο της Αθήνας ή και από την Πλάκα. Ναι. Τι τους λες, βρε άνθρωποι, αφού δεν είσαι ξαναδογός και είσαι σουβλατζής. Ωραία, περνάω. Τι τους εξηγείς για τα μνημεία μας. Περνάω από Ομόνια. Τους ρωτάω. Έχετε πάει Αλβανία. Νο, μου λένε. Έχετε πάει Πακιστάν. Νο. Έχετε πάει Μπαγκλαντές. Νο. Εδώ είναι σαν να έχετε πάει παντού. Πήγα και στην Πλάκα. City. Εντάξει, τα αγγλικά μου δεν είναι τα καλύτερα που υπάρχουν, αλλά προσπαθώ να τους εξηγήσω τι σημαίνει. Έχω γυρίσει όλη την Αθήνα, κάθε μέρα τους έχω μέρες. Μπορεί να φωνάζουν, να βρίζουν, δεν ξεκολλάνε, δεν ξεκολλάνε. Τους γυρνάς μέρες λοιπόν. Ναι, ναι, μέρες, νύχτες, νύχτες, Greek μπουζούκι, Greek μπουζάκα, Everything okay? It's liar. Ναι. Ναι, μου βάλε το. Είναι ψεύτης, την παντελόνα, την μπουά. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Excuse me, why. Ναι, μην του βάζεις. Είπαμε δύο ατάκες και μην το. Αυτό και το Manchester. Why is he a liar? I want photo. His. No photo. Hair. Λέει, βάζω χέρο που βρω. All right.
τρέλη που να το είχα. Θα το πούμε μετά γι' αυτό. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Από κοντά επιτέλους. Γεια σας, Θεόφιλε, γεια σας, Νικόλα. Σωστά σας είπα, έτσι σας Θεόφιλε, Νικόλα, στην Ελεονόρα. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε, Freaky Fortune. Καλώς σας βρήκαμε. Γέλατε λιγάκι προς το δώμα, θέλετε να ξεκουραστείτε κιόλας. Λιγάκι, γιατί μας αναστατώσατε. Παιδιά, να σας πω κάτι. Ειλικρινά, το πρώτο σας τραγούδι είναι καταπληκτικό. Αυτό που είπατε τώρα, στην αρχή. Είναι το καινούργιο μας τραγούδι. Φανταστικό! Ορίστε. Το μικρόφωνο. Τι. Κάτω τι. Στο πάτωμα. Έχετε μικροφωνάκι, είναι μια χαρά. Πείτε μου λιγάκι για το κομμάτι αυτό που ακούσαμε το πρώτο που μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ και μας μου αρέσει. Πες, είναι το κομμάτι, που πετύχει. Λοιπόν, είναι, κυκλοφόρησε μόλις τώρα. Είναι νομίζω πρώτη φορά που το παίζουμε στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά με ενημερώνει και ο αρχισυντάκτης μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το είχα ακούσει ούτε σε ραδιόφωνο. Όχι, τώρα βγήκε τώρα, είναι πολύ φρέσκο. Ευχαριστούμε τότε που το παρουσιάζετε σε εμάς. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Είναι μια συνεργασία που έχουμε κάνει με ένα καινούριο παραγωγό, τον Νικόλας Κώστα. Είναι πρώτη φορά που δεν έχουμε γράψει κάτι δικό μας. Και είναι πολύ σημαντικό για μας αυτό, επειδή συνηθίζουμε να γράφουμε τα δικά μας κομμάτια. Σημαίνει ότι εμπιστευτήκαμε. Είναι θετικά το κομμάτι της εργασίας αυτή. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και μας άρεσε πάρα πολύ. Παιδιά, δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Έχετε κάνει πολύ αισθητή έτσι την παρουσία σας. Με μια πολύ όμορφη ιστορία. Θα τη δούμε τώρα και στο βίντεο που ακολουθεί. Απλά θέλω να σας πω ότι από χθες το βράδυ, δεν ξέρω πώς έχει διαρρεύσει και από πού το έχουν μάθει οι φαν σας, αλλά στα social media έχει γίνει ένας χαμός προμοτάροντας την εμφάνισή σας σήμερα στην εκπομπή. Και δεν έχει ξεκινήσει από εμάς. Αυτό έχει ξεκινήσει από τους φαν σας, να το ξέρετε. Μα ούτως ή άλλως νομίζω ότι τα social media σας βοήθησαν και να ήταν γίνεται και ευρέως γνωστοί. Ήταν ο τρόπος που ξεκινήσαμε βασικά. Ενώ έτσι ξεκινήσαμε τα social media. Πια ναι, έχει αποκτήσει πολύ δύναμη το ίντερνετ και γενικά τα social media. Δηλαδή όλοι οι καλλιτέχνες, όποιοι βεληνικούς, ενημερώνουν και τον κόσμο από εκεί. Εμείς ξεκινήσαμε κιόλας. Ξεκινήσαμε μέσα από διασκευές, από το YouTube. Όλα αυτά, το ξεκίνημά σας δηλαδή, το έχουμε συμπεριλάβει στο βίντεο που ακολουθεί και αναφέρεται σε εσάς. Πώς ξεκινήσετε, πώς καταλήξετε να μας εκπροσωπείτε στη Eurovision και να έχετε αυτή την επιτυχία. Πάμε. Έγινε κάτι. Είναι το ντουέτο που έκανε όλη την Ευρώπη να χορεύει στους ρυθμούς του Rise Up στον 59ο διαγωνισμό της Eurovision. Οι Freaky Fortune που μαζί με τον Risky Kid κέρδισαν την 20η θέση και εντυπωσίασαν με την ερμηνεία και τη σκηνική τους παρουσία. Ξεχώρισαν για τις διασκευές τους και κάπως έτσι ξεκίνησαν την καριέρα τους. Ο 24χρονος Νικόλας Ραπτάκης και ο 23χρονος Θεόφιλος Πουσμπούρης δημιούργησαν τον Dance Pop Group το 2011. Η πορεία τους ξεκίνησε μέσα από διαγωνισμό στο διαδίκτυο που είχαν διασκευάσει το Part of Me της Katy Perry. Αμέσως μετά ήρθαν να κυκλοφορούν τις δικές τους δουλειές και είδαν τα τρία προσωπικά τους σίγγλ σε δικούς τους στίχους και μουσική να γίνονται αμέσως ραδιοφωνικές επιτυχίες. Είναι ιδιαίτερα αγαπητοί στα κορίτσια, ενώ το στυλ και τα ακούσματά τους θυμίζουν κάτι από εξωτερικό. Και παρά το ότι έχουν κάνει τόσα πολλά σε μικρό χρονικό διάστημα, παραμένουν προσιτοί και προσγειωμένοι. Rise up! Λίγοι θυμούνται την πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Νικόλα Ραπτάκη στο X Factor. Τότε ο τραγουδιστής ήταν μόλις 19 ετών, τραγουδούσε σε ένα άλλο γκρουπ ενώ φορούσε γυαλιά και είχε πολύ διαφορετική εμφάνιση. Και αν και δεν είχε καταφέρει να περάσει στα live, σήμερα βλέποντας αυτή την οντισιόν, μάλλον χαμογελά. Σου είπα ότι δεν κάνεις για σολίστας, μάνα μου, και εσύ μου λες, και πού το ξέρετε εσύ αυτό. Ναι, είναι ότι δεν με ξέρετε. Αυτό θέλω να πω. Ακούω, δεν μου είναι αρκετό. Νομίζω πως όχι. Αλήθεια λες. Είναι εντύπωση που είναι λογικό. Μεγάλο όχι έχεις από μένα. Ο frontman του γκρουπ έχει σπουδάσει 5 χρόνια κλασική κιθάρα και τραγούδι στο Εθνικό Οδείο. Ενώ από τα 15 του ξεκίνησε συναυλίες και έχει συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζονάκη, την Τάμπτα και πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Ο Θεόφιλος ή αλλιώς Θεό πήγε σε μουσικό γυμνάσιο και παράλληλα με την αγάπη του για το τραγούδι σπουδάζει και μεθοδολογία της ιστορίας και θεωρία της επιστήμης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Παίζει πιάνο και κιθάρα ενώ πριν γίνει μέλος του γκρουπ ήταν μέλος ενός άλλου rock group όπου έπαιζε κιθάρα και πλήκτρα.
Στην 11η απονομή των βραβείων Μάντ εντυπωσίασαν και πάλι με την διασκευή του κλασικού τραγουδιού της Σοφίας Αρβανίτη και μάλιστα τραγούδησαν μαζί της στην σκηνή παρουσιάζοντας ένα εμπνευσμένο act. Ποιο πράγμα εσύ με το Θεοφάνο? Είχα πάθει, ναι. Είχα πάθει. Είχες περάσει όμως μετά στην επόμενη φάση παρά το Είχα περάσει τα live. Το βίντεο δεν τα έλεγε σωστά. Ναι. Και είχαμε περάσει κανονικά στα live, είμαστε στην ομάδα του Γιώργου Λεβέντη. Ναι. Και μετά με το Θεοφάνο σε στρώσαν οι σχέσεις σας, τον έχεις ξαναδεί? Στρώσαν. Μετά μου λέγε ότι εγώ σου πω από την αρχή ότι είσαι superstar κτλ. Ενώ είχε πει ότι δεν κάνει γλυκούλη μου. Δεν κάνει λάθος μόνο γλυκούλη μου. Παιδιά, το περιμένατε? Πιο απ' όλα. Όλο αυτό που ζείτε τώρα, έτσι, γιατί είναι σημαντικό. Απευθύνεστε σε ιδιαίτερο κοινό. Δοκιμάζετε πράγματα που δεν έχουν ξαναδοκιμαστεί στην Ελλάδα. Μουσική που την ακούει είναι νεολαία κυρίως. Πώς νιώθετε για όλη αυτή την αναγνώριση? Έχετε δουλέψει βέβαια σκληρά. Εντάξει, νιώθουμε πραγματικά ευλογημένοι που έχουμε την ευκαιρία αυτή, που μας δόθηκαν όλες τις ευκαιρίες. Και φυσικά εντάξει, αυτό να πούμε ότι δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς τον κόσμο αλλά και οι συνεργάτες που σε στηρίζουν από την αρχή, όπως ο Ερωδιός, το management μας και η Panic Records. Είναι εντάξει, προσπαθούσαμε γενικότερα να πηγαίνουμε όσο μπορούμε βήμα-βήμα τα πάντα στην όποια καριέρα μας. Εσύ έχεις αλλάξει και πάρα πολύ από τότε, δεν έχεις καμία σχέση. Καλά, όλοι μας. Καλά, εντάξει, είναι λογικό και φυσικό επακόλουθο του χρόνου που περνά και χάνεται. Ήμουν τύπου 18 χρονών εκεί πέρα. Τώρα πόσο είσαι? 24. Δεν είσαι και τόσο μεγάλος. Αδυνάτως όμως, έχεις το λούξο και όλα τα λοιπά. Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Συνεργασία, ξέρω εγώ... Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Συνεργασία θα κάνατε έτσι με την Κονσίτα, ας πούμε, που την είδατε και στην Eurovision, την γνωρίσατε από κοντά, είδατε πόσο απήχηση έχει, τι περίεργο, ξέρεις, ναι, κοινωνικό φαινόμενο που πλέον κατέληξε να είναι. Συνεργασία... σε τραγούδι, σε live... Σε οτιδήποτε, σε live, ας πούμε. Καλά, γενικά... δεν λέμε όχι με τη μία συνεργασία, με όποιο όνομα, ακόμα και αν δεν είναι αναμενόμενο. Έχουμε συνεργαστεί άλλωστε και με λαϊκούς τραγουδιστές όπως ο Γιώργος Μαζονάκης, έχουμε συνεργαστεί στη μαγαζιά. Άρα δεν θα πείτε και σε μένα πως μου πάει ένα πουλάκι εκεί. Εμείς θα προτείνουμε επίσημα μαζί, να κάνουμε τραγούδι μαζί. Εγώ θα μιλάω. Θα ραπάρεις, τραγουδάς, ό,τι θες. Θα ακούγομαι. Ό,τι γουστάρουμε. Ή θα κάνω απλά τη χορογραφία. Όχι, και τραγούδι και χορό, ό,τι θες. Αλλά και τα τρία επίσης. Πώς. Performer, όλα μαζί. Ναι, δέχομαι γιατί πολλοί με έχουν αμφισβητήσει και ήρθε η ώρα να πάω θέμα μου πίσω. Έκλεισε λοιπόν. Και δεν έχω και ρεπερτόριο. Μερικές φορές νομίζουν ο κόσμος ότι είμαι ταυτισμένη με το λαϊκό, αλλά είμαι και όχι πιο. Όχι, καινούριο τραγούδι. Θα κάνουμε original, αλλά δεν έχει. Προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε τα παιδιά κλείνοντας. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Καλά. Και το καινούριο σας τραγούδι μας ξεσηκώνει. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Και καλά καλοκαίρια. Είσαστε πάρα πολύ γλυκά, καλά παιδιά. Καλά μπάνια, καλά μαυρίσματα. Ελπίζω οι θαυμαστές σας και οι θαυμάστες σας να σας ευχαριστήθηκαν. Ξέρω ότι το περιμένανε πάρα πολύ καιρό. Και θέλω να ευχηθώ σε ποια παντρεύεται. Η Στέλλα Ζωίδη. Μπράβο, αγαπημένη μου φίλη. Στέλλα, σου είναι πιο γρήγορη. Προφανώς θέλεις πάρα πολύ το δώρο μας και κατάφερες να το κερδίσεις. Ένα υπέροχο γαμήλιο πακέτο για σένα και τον αγαπημένο σου. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε και πάλι. Το καλοκαίρι θα είμαστε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα για να δούμε και όλο τον κόσμο που μας έχει αγαπήσει μέχρι τώρα. Και σε Κύπρο και σε κάποια live στο εξωτερικό. Και ανυπομονούμε πραγματικά. Να σας δούμε όλοι. Να περάσετε τέλεια. Επίσης. Γεια σας, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό σας Σαββατοκύριακο. Μόνο πήγες να πιάσεις, παίζει τώρα, παίζει, στάσου. Έφυγες. Γυρίσαμε ασπρόμαυρο. Αγάπη μου. Θα σπάσω ποτήρια σας. Θα σπάσω. Σκίσε γράμματα.